Από το Σομαρά μέχρι το Τζίπρα όλοι μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Πετάνε κάθε φορά μια φούσκα και ζητούν από τους Δήμους να διαχειριστούν την κατάσταση, δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, σχολιάζοντας τις προτάσεις κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για τις επανασυνδέσεις ρεύματος και τις αποπληρωμές στο λογαριασμό της ΔΕΗ μέσω των Δήμων. Ειδικότερα, μιλώντας σε ραδιοσταθμό της Θεσσαλονίκης, ο Γιάννης Μπουτάρης τόνισε ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να σταματήσουν τώρα οι διακοπές ρεύματος για όλους. Ο Δήμαρχος τόνισε πως θα πρέπει η κυβέρνηση να κάνει μια συμφωνία με τη ΔΕΗ για τον έλεγχο των οικοκυριών που πραγματικά δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα και η ίδια η κυβέρνηση να πληρώσει και όχι οι Δήμοι. Οι Δήμοι δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς, είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα νοικοκυριά που ζουν χωρίς ρεύμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης υπολογίζονται σε 15.000. Παραδέχθηκε ότι μηχανισμός για τον έλεγχο όλων των περιπτώσεων με αντίστοιχο πρόβλημα δεν υπάρχει. Έχουμε ελλειπέστατο προσωπικό, εξήγησε ο Δήμαρχος. Ο Γιάννης Μπουτάρης χαρακτήρισε μάλιστα μπούρδες τις εξαγγελίες του Υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη για δωρεάν ρεύμα τις ημέρες με εθαλομύχλη. Ο Δήμαρχος της Αθήνας από την άλλη πλευρά, ο κ. Καμίνης, τονίζει ότι δεν μπορούν να βγαίνουν δήμαρχοι που λέω ότι είναι καλόπιστοι να πετάνε μια ρουκέτα ότι θα πληρώνουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, γιατί δεν ξέρουμε για πόσο χρονικό διάστημα και πώς θα ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ο κ. Καμίνης έκανε λόγο για επικοινωνιακή ρουκέτα των δημάρχων. Ό,τι χρειάζεται η ΔΕΗ και τα ετοιμάζουμε και τα δίνουμε. Και έχουμε ειδοποιήσει τον κόσμο, έχουμε ειδοποιήσει και τη ΔΕΗ ότι να μην κόβει καμία παροχή εάν δεν μιλάει πρώτα με το Δήμο. Προσπάθειες δεν έκανα να κάνω επανεσύνδεση γιατί χρειάζεται κάποια προκαταβολή. Και δεν έχω, δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά από τη στιγμή που δεν έχω και δεν ξέρω ακόμη για πόσο θα είμαι στο σκοτάδι. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι όλοι αν ξέρετε από το Σαμαρά μέχρι το Τζίπρα μας δουλεύουν ψιλογαλλοί. Γιατί αυτοί έχουν και το μαχαίρι, αυτοί έχουν και το καρπούζι, παιδιά. Πρέπει να το πάνε χαπάρι. Οι Δήμοι είναι ευνοχισμένοι, ξέρετε τα πια ευνοχισμένοι. Δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Κύριε Υπουργέ, φαίνεται λοιπόν ότι μια καλή ιδέα πήγε να χαλάσει χτες. Είχαμε δημάρχους εναντίον δημάρχων, δημάρχους εναντίον του κράτους, κράτους εναντίον δημάρχων. Ένα λαλούμ. Ας τα αφήσουμε όμως αυτό στην άκρη, γιατί φαίνεται ότι το βράδυ το πράγμα άρχισε να ξεκαθαρίζει. Το θέμα τώρα, κύριε Υπουργέ, και θέλουμε να απαντηθεί, είναι θα λειτουργήσουν αυτές οι επιτροπές, θα είναι ευέλικτες έτσι ώστε οι φτωχοί άνθρωποι που θα κάνουν τις αιτήσεις τους ή που θα ενημερώνονται οι κατάλογοι των επιτροπών αυτών γρήγορα να παίρνουν το ρεύμα, θα λειτουργούν καθημερινά και γρήγορα. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα λειτουργήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Επιτρέψτε μου όμως να σας δώσω μια συνολικότερη εικόνα. Βεβαίως. Δύο λεπτά. Πρώτον, η απόφαση της κυβέρνησης είναι ότι δεν θα μείνει χωρίς ρεύμα καμία από τις μερικές χιλιάδες οικογένειες συνανθρώπων μας που είναι γραμμένες στα κοινωνικά συσίτια των Δήμων και της Εκκλησίας και που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι τους. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στα κοινωνικά συσίτια. Ναι. Επειδή έχετε βάλει την 1η Νοεμβρίου ως προθεσμία. 1η Νοεμβρίου. Ναι. Υπάρχουν και κάποιοι βέβαια οι οποίοι δεν πάνε στο συσίτιο. Η απόφαση λοιπόν είναι αυτές οι μερικές χιλιάδες συνανθρώπων μας να αποτελέσουν μια ειδική κατηγορία του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου έτσι ώστε με ένα κόστος περίπου μισό ευρώ το χρόνο για όλους τους υπολείπους καταναλωτές της ΔΕΗ να γίνει η αποπληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης. Επαναλαμβάνω, για ένα κόστος περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, μισό ευρώ το χρόνο να μην υπάρξει οικογένεια που είναι γραμμένη σε συσίτιο Δήμου και Εκκλησίας και δεν θα έχει ρεύμα. Ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Ερώτηση, υπάρχουν οικογένειες. Να σας δώσω μια εικόνα. Είναι σημαντικό, κύριε Υπουργέ. Είναι σημαντικό γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Υπάρχουν οικογένειες που δεν πάνε σε συσίτιο. Όπου βρίσκονται όμως σε δραματική κατάσταση και δεν έχουν. Τους έχει κοπεί το ρεύμα. Με αυτούς τι γίνεται. Έχει δοθεί εξουσιοδότηση σε αυτές τις τετραμελείς επιτροπές. Όπου ήδη η ΔΕΗ από χθες το μεσημέρι έστειλε τα περίπου 700 ονόματα που είναι τα στελέχη της ΔΕΗ και του Δικτύου που θα συμμετέχουν στις επιτροπές απεστάλησαν στην Κεντρική Ένωση Δήμων. Επίσης, να σας πω ότι σε χθεσινή μου επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο απεστάλλη ειδική εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος προς όλους τους Μητροπολίτες προκειμένου και οι Μητροπόλεις της χώρας να ετοιμάσουν τις σχετικές καταστάσεις. Επιπλέον,
Ναι. Επειδή είχα συνομιλία ο ίδιος εχθές και με τον κύριο Καμένη και με τον κύριο Μπουτάρη, οι δύο μεγάλοι δήμοι της χώρας έχουν επίσης ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες τους κοινωνικής αλληλεγγύης και πιστεύω ότι πολύ σύντομα και σε αυτούς τους δύο μεγάλους δήμους που πάντα τα προβλήματα είναι περισσότερα, θα έχουμε τις αντίστοιχες καταστάσεις. Κύριε Υπουργέ, μία διευκρινιστική ερώτηση. Υπάρχουν οικογένειες που τους έχει κοπεί το ηλεκτρικό γιατί αδυνατούν να το πληρώσουν. Ναι. Με αυτές τις οικογένειες τι θα γίνει, και μπορεί να μην είναι στο συσίτιο. Μπορεί να είναι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τον λογαριασμό του. Γιατί της είναι 350.000 αυτοί. Αυτοί είναι, πώς είναι. Είναι 350.000 χωρίς δρέμα, δεν είναι όλοι αυτοί στα συσίτια. Όλοι αυτοί δεν είναι στα συσίτια. Είναι 350.000 που είναι αυτοί ρέματος. Οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει. Είναι ακριβώς. Ένα. Αφήστε τις επιχειρήσεις. Μιλάω μόνο για τα νοικοκυριά. Με αυτούς τι θα γίνει. Έχουμε δύο κατηγορίες δικαιούχων. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που σας προανέφερα. Μάλιστα. Και η οποία πάθηκε απόφαση, σύμφωνα και με την γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και της Ένωσης Περιφερειών, μιλώ για τους συνανθρώπους μας, τους εκτός τυχών, για τους οποίους θα συγκροτηθούν οι συγκεκριμένες ειδικές ομάδες, και είναι και η άλλη κατηγορία συνανθρώπων μας που μπορεί να ενταχθεί στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, όπως έχουν ενταχθεί άλλες 470.